Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδας, στο τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας εδώ στο ΤΕΙ της Κατερίνης, το πρώην ΤΕΙ μάλιστα, σωστά, που πολλοί το μπερδεύουν μάλιστα και ερχόμαστε να λύσουμε αυτή την παρεξήγηση. Να κλείσουμε και μέσω του Δήμου Κατερίνης που έχουμε κάνει ένα αίτημα και περιμένουμε να πραγματοποιηθεί και να αλλάξει όλο αυτό με τις πινακίδες που μπερδεύει τον κόσμο και γράφει ακόμα ΤΕΙ, γι' αυτό και μπερδεύεται ο κόσμος. Όπως είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο και ελπίζουμε ότι σύντομα αυτό το βέβαιο θα λυθεί και θα βλέπουμε πλέον το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Κατερίνη. Εκπροσωπείς το Πανεπιστήμιο ως πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πραγματοποιούμε ως σύλλογος πάρα πολλές συνεργάσεις και συνεργαζόμαστε πολύ ωραία με τους καθηγητές, οι οποίοι είναι πολύ δίπλα μας. Είναι ένα πανεπιστήμιο που νιώθεις τους καθηγητές πολύ κοντά σου. Είμαστε βέβαια επαρχία και πολλοί λένε ότι δεν είμαστε φοιτητούχοι. Εγώ θα πω το αντίθετο, επειδή έχει δημιουργηθεί το πανεπιστήμιο, η Κατερίνη έχει γίνει φοιτητούχοι, έχει πάρα πολύ ωραία ζωή. Είναι δίπλα στη θάλασσα και στο βουνό, σε μια πολύ ωραία τοποθεσία. Και αν κάποιος θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη, δίπλα είναι. Ακριβώς. Ένα σύλλογος ο οποίος δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Μάλιστα. Και ο κύριος Πετούσης εδώ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος και η ψυχή του μουσείου μαζί με τον κύριο Τριανταφύλλη τον Δημήτρη. Θα έρθει στην παρέα μας και ο κύριος Πετούσης, λοιπόν, να μας πει δύο πράγματα για το μουσείο τεχνολογίας και επιστήμης, το οποίο βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Και μάλιστα κάνουμε πάρα πολύ ωραίες και αυτοί δράσεις και ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος στηρίζει τις δράσεις του μουσείου και τις δράσεις γενικότερα του Πανεπιστημίου. Κύριε Πετούση, θα έρθετε λίγο μαζί μας, θα μας πείτε δύο λόγια για το μουσείο. Όπως θέλετε. Θέλετε, εκεί κοντά, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκθέματα του μουσείου, όπως βλέπω, έτσι. Ακριβώς. Τα φέραμε εδώ γιατί είναι λίγο διαδραστικά. Να ασχολούνται οι πιτσιρικάδες. Εδώ, δέστε, αυτό είναι μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, παλιάς τεχνολογίας. Την έχουμε ενσωματώσει τα λεντάκια και όσο γυρίζουμε τόσο πιο πολύ ανάβει. Και όποιος ανάψει και το τελευταίο λαμπάκι κερδίζει καφέ. Πολύ ωραία. Ένα μουσείο το οποίο δεν είναι μόνο στην εικόνα, έχει πάρα πολλές δράσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Ακριβώς, έρχονται τα σχολεία το πρωί, έτσι, από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κυρκής, Κοζάνη, Βόλο. Έχουμε επισκέψεις βέβαια και από την Κατερίνη, από όλο τον νομό, δημοτικά, γυμνάσια, κατοίκια, προγράμματα Εράσμους. Εδώ φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Ευχόμαστε αύξηση των φοιτητών που έχει γίνει ήδη φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάθε χρόνο πολλούς φοιτητές που προτιμούν τις σπουδές στο πανεπιστήμιο μας, τόσο για προπτυχιακό όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές. Και τελειώνοντας κάποιος το πανεπιστήμιο αυτό, μπορεί να κάνει διεθνή καριέρα. Γιατί άμεσα βρίσκει δουλειά και έχει άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση με πολύ καλές, με πολύ καλό μισθό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο για την φιλοξενία στο καλύτερό σας και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά και ευχαριστούμε.